ένα από τα πρώτα γλυκά που έφαγα στο Σαν Σεμπαστιάν όταν δούλευα το 2011 στην Ισπανία. Και είναι μία από τις πιο γκουρμέ, αλλά παράλληλα πάρα πολύ εύκολες συνταγές. Υπάρχει παντού στη χώρα των Βάσκων. Εγώ ήμουν στο Σαν Σεμπαστιάν συγκεκριμένα. Είναι ωραία στη χώρα των Βάσκων. Φοβερά. Είχα πάει και πέρυσι, πρόπερσι νομίζω. Είναι εκπληκτικό μέρος. Φοβερό vibe. Είναι πολύ ωραία ενέργεια εκεί πέρα. Και είναι, να πω, μετά την Ιαπωνία, η χώρα με τα περισσότερα αστέρια Μισελένα, ένα τετραγωνικό. Αλήθεια. Χώρα, συγγνώμη, η πόλη, το Σαν Σεμπαστιάν. Το πάμε τώρα στο συγκεκριμένο γλυκό. Αυτό τι είναι τώρα, είναι ένα cheesecake το οποίο φαίνεται ελαφρώς καμένο και αυτή είναι η βασική του συνταγή. Δεν έχει μπισκότο, δεν έχει τίποτα. Είναι μια κρέμα στην ουσία που ψήνεται σε πολύ υψηλή θερμοκρασία στο φούρνο και μπορεί να το κάνει για κάποιος ο οποίος δεν έχει ξαναφτιάξει ποτέ στη ζωή του γλυκό. Κοίτα πώς τα υλικά είναι. Ο άνθρωπός μας. Εδώ είναι τα υλικά. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο βήμα το οποίο και αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Βλέπετε την υφή, εσείς τη ρυθμίζετε ανάλογα. Υπάρχουν, ας πούμε, εστιατόρια και κορυφαίοι σεφ εκεί πέρα που το βγάζουν απευθείας από το φούρνο και το κόβουν και μέσα είναι πιο ρευστό. Τώρα αυτό έχει κάτσει περίπου 2 ώρες. Μπορείτε να το φάτε απευθείας, μπορείτε να το ψήσετε όταν φτάσουμε στο σημείο του ψησίματος. Θα το πω, πάμε να ξεκινήσουμε. Θες να φας, αλλά θες να κάνεις και τη συνταγή. Εντάξει, κάνεις λοιπόν, τη συνταγή πρώτα. Το μίξε δεν είναι απαραίτητο. Αν έχετε ένα μπολ με μίξερ χειρός, μπορείτε να το κάνετε. Αν δεν έχετε καθόλου εξοπλισμό, μπορείτε να το κάνετε με το χέρι, με λίγο περισσότερο κόπο, αλλά δεν υπάρχει κανένα θέμα. Τι κάνουμε, Κατερίνα? Παίρνουμε τη θυμάμαι τη συνταγή απ' έξω, έχω φτιάξει άπειρες φορές, 900 γραμμάρια τυρί κρέμα σε θερμοκρασία δωματίου. Αν τέλος πάντων τώρα δείτε τη συνταγή και δεν μπορείτε να το φέρετε σε θερμοκρασία δωματίου ή το έχετε ξεχάσει, τι κάνουμε? Το βάζουμε στα μικροκύματα, στη μέγιστη θερμοκρασία για 15 δευτερόλεπτα και έρχεται σε θερμοκρασία δωματίου. Δεν μας το έλεγες στον καιρό και είχαμε αυτό το άγχος με θερμοκρασία δωματίου. Πες εκεί πέρα για τα μικροκύματα να τελειώνουμε. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε το μίξερ σε υψηλή, σε χαμηλή στην αρχή και μετά ανεβάζουμε την ταχύτητα. Εντάξει. Και τι θέλουμε, ελαφρώς να τα φρατέψουμε μαζί με τα 300 γραμμάρια κρυσταλλική λευκή ζάχαρη. Το προσθέτω και αυτό μέσα. Κοίτα εδώ. Τέλεια. Δεύτερο υλικό. Άλλα, βοήθησε με. Έλα, σταμάτα, θα τρελαθώ. Σπάσε κανένα αυγό. Θα σπάσω κανένα αυγό. Όποιος μου βοηθάει τελευταίο καιρό μόνο αυγά σπάει. Ναι, γιατί όμως έτσι. Έλατε. Δεν τα αρέσουν τα αυγά. Πώς θα ανασπάσεις, έτσι. Σπάσε 2 σε πρώτη φάση. Λοιπόν, τι θέλουμε τώρα. Πολύ προσοχή. Θέλουμε, επειδή... Δεν έχει εδώ κάδο. Ναι. Ξαναβάλλετε μέσα στο τέτοιο. Πρέπει τώρα να σταματήσουμε το μίξερ και να βγάλουμε το τυρί κρέμα που σίγουρα θα έχει κολλήσει σε οποιοδήποτε μίξερ θα έχει κολλήσει. Μπράβο, κορτσάρα μου! Ορίστε. Αυτή είναι η σωστή εμψύχωση. Λοιπόν, συνεχίζω το χτύπημα. Ντροπή σε όλους. Ντροπή και έσχος. Γιατί ντροπή? Γιατί με κοροϊδεύουν, δεν καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω. Αυτοί δεν πιστεύουν. Αυτοί δεν πιστεύουν σε μένα σαν και σένα. Το επιβεβαιώνω. Η Κατερίνα έχει. Αυτά τα τελευταία 4 χρόνια έχει πάει σε άλλο level. Νομίζω ότι θα μπορούσε άνετα να δουλέψει ένα μαγαζί. Εντάξει, το παρατράβηξε, αλλά σε ευχαριστώ. Αλλά εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, έρχομαι εγώ τώρα εδώ. Σέρβις, εννοείς. Ναι, σέρβις μπορώ. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι κάνουμε. Αυτή η συγκεκριμένη ποσότητα είναι για ένα τσέρκι ή μία φόρμα 26 εκατοστών. Αν έχετε 24, είναι λίγο παραπάνω και θα ξεχυλήσει. Οπότε πρέπει να μειώσουμε, αν είστε καλοί στα μαθηματικά, θα κάνετε τη συνταγή μείον 20%. Τώρα, Κατερίνα, τι έχουμε? Πολύ καλά. Βλέπεις πως έχει γίνει ωραία. Κοίτα εδώ, υφή, φοβερή. Μα είναι βελούδινη, βελούδινη, μην το συζητάς. Οπ, αυτό θέλουμε, να είναι έτσι ωραίο και βελούδινο. Αυτό είναι σαν μαρέγκα, ας πούμε, τώρα που την κινείται. Ναι, θα μπορούσε. Οπ, ορίστε, τα έχεις ξεφύγει. Εντάξει, εντάξει, τέτοιο δεν... Καμιά φορά, δηλαδή, κι εγώ. Βάζουμε, χαμηλώνουμε λίγο τη ταχύτητα από το 6 το maximum στο 4 και προσθέτουμε ένα-ένα τα αυγά. Τώρα έπεσαν όλα τα σπράδια, δεν πειράζει, θα πέσει και ένα κρόκο. Ωραία. Μόλις δούμε 15 δευτερόλεπτα, αγιά στόμα, θες να φας, κρίμα, δεν μπορείς όμως. Βάζω και το δεύτερο αυγό, ωραία. Συνεχίζεις εσύ. Είναι 6 τα αυγά στο σύνολο. Εντάξει, σε θερμοκρασία δωματίου. Ναι. Πάρε και εσύ αυτά, να κάνω κι εγώ λίγο εδώ. Α, εκεί θα κάνεις. Βάζουμε το 1. Είμαι στο 3ο αυγό. Μπράβο, Κατερίνα. Δημήτρη, χαίρομαι που αναδεικνύεις τις ικανότητες μου στο σπάσμα. Είσαι φοβερή. Οπότε, είμαι τώρα στα 4 αυγά. Τα βάζουμε ένα-ένα. Μόλις ομογενοποιείται, προσθέτουμε και το επόμενο. Πουπ, εδώ είμαστε. Και το τελευταίο. Ωραία. Τι έχουμε τώρα, τι μας μένει? Μας μένει να βάλουμε μία κουταλιά της σούπας χυμό λεμόνι. Αυτό είναι ένα κόλπο εδώ. Και αυτό μου αρέσει, το έχω μάθει και το κάνω αυτό. Αυτό τι κάνει, μαλακώνει τη σάρκα γύρω-γύρω και βγάζει πιο πολύ ζουμί από μέσα. Εδώ είμαστε, για να μην πέσουν κουκούτσια, βάζουμε περίπου
Ένα κουκούτσι το κρατάω. Οπ. Εδώ. Η αλήθεια είναι ότι μου πήρε το κουκούτσι μέσα. Το είδα. Αλλά δεν ήθελα να πω κάτι. Με είδε πόσο διεκδικεί. Βάζω και. Αλλά ναι. Έχουμε τεράστιο σκηνοθέτη εδώ. Ο τεράστιο σκηνοθέτη δεν το έδειξε. Δεν το έδειξε. Λοιπόν, βάζω και τη βανίλια. Ένα κουταλάκι του γλυκού βανίλια εσάν. Αν θέλετε να βάλετε βανιλίνη, μπορείτε να βάλετε δύο αυτά τα κόκκινα καπάκια που δεν ανοίγει το καπάκι ποτέ. Και τι κάνουμε τώρα, Κατερίνα. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 250 βαθμούς στον αέρα και χρησιμοποιούμε μία φόρμα αποσπόμενη 26 εκατοστών. Την οποία τι κάνουμε, θα βάλουμε τρία χαρτιά ψησίματος μέσα και βάζουμε λίγο βούτυρο για να βεντουζάρει, ναι, ξέρεις, να βεντουζάρει πρώτη και να είμαστε. Okay. Αυτό είναι ωραίο και η παρουσίαση να το σερβίρεις έτσι, γιατί καίγεται στους 250 βαθμούς η λαδόκολα και όταν το βγάλεις είναι πολύ ρουστικ, πολύ ωραία. Λοιπόν, χαμηλώνω τώρα. Και προσθέτω και την κρέμα γάλακτος, 470 γραμμάρια. Σου λέω τη συνταγή, ξέρω απ' έξω όλοι. Πολύ, πολύ όμως. Σιγά, σιγά. Οπότε, τι θέλω, αυτό ίσως το χρειαστώ, αλλά δεν μου αρέσει έτσι όπως φαίνεται. Ναι, βεβαίως δεν σ' αρέσει εσένα. Το βάλω εδώ. Λοιπόν, άρα, είμαστε στο τελικό στάδιο, το οποίο θα βάλουμε και 50 γραμμάρια, περίπου μισή κούπα. Ήδη από το χρυσό μου. Μισή κούπα corn flour. Αν δεν έχετε, μπορείτε να βάλετε αλεύρι, μπορείτε να βάλετε και μισό-μισό. Το προσθέτουμε μέσα. Και αυτό θα βοηθήσει να έχουμε μια πιο ωραία σύσταση. Τώρα, νομίζω τελειώσαμε. Η διαδικασία, πώς σου φαίνεται, πανεύκολη. Πανεύκολη. Πιο εύκολη δεν είναι η γη. Όχι, είναι πανεύκολη. Άμα δεν έχεις ξανακάνει γλυκό, το κάνεις. Είναι αλήθεια. Και αυτό είναι γλυκό που παίρνει η Αστέρια Μισελέν. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε τέτοιο πράγμα. Είναι μια συνταγή η οποία είναι τώρα φτιαγμένη από τους top of the top ανθρώπους μάγειρες, κατά τη γνώμη μου, στον κόσμο. Λοιπόν, πού είναι η Βάσκη. Τώρα, σιγουρευόμαστε ότι δεν έχει κομμάτια. Είπαμε, 250 βαθμούς στον αέρα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να ψήσετε. Μπορείτε να ψήσετε λίγο πιο χαμηλά. Εμένα μου αρέσει αυτή η θερμοκρασία, γιατί είναι και πιο γρήγορη και δίνει πιο ωραίο αποτέλεσμα. Και το κάψιμο από πάνω είναι πώς, επειδή έχει και αυγό μέσα, είναι πώς όταν ψήνεις, δεν είναι ακριβώς έτσι, όταν ψήνεις μια ομελέτα που καβουρδίζεται λίγο πάνω και έχει αυτή την ωραία γεύση, σε γλυκό μαζί με τα γάλατα, δηλαδή και από τη λακτόζη που έχει το τυρί κρέμα και την κρέμα γάλακτος, δίνουν μια πολύ ωραία γεύση. Τι κάνουμε τώρα, περιχύνουμε μέσα το μείγμα. Οπ. Να το. Εδώ είμαστε. Καθαρίζουμε και όλα τα υπολείμματα, γιατί έχει κανένα 100 γραμμάρια μέσα σίγουρα. Και πάμε τώρα στο σημαντικό στάδιο του ψησίματος, το οποίο είναι το εξής. Θα ψήσουμε στο κέντρο, 250 βαθμούς προθερμασμένος φούρνος. Παίρνουμε τη φόρμα έτσι όπως είναι, αν θέλουμε ότι τις κάνουμε και λίγο έτσι, να φύγουν οι φουσκάλες και να έχει ένα πιο ωραίο λίγο αποτέλεσμα πάνω. Το ψήσιμο είναι ή 30 με 35 λεπτά στους 250. Τώρα, όπως σας είπα και πριν, έχουμε τις εξής επιλογές. Μπορούμε, αν θέλουμε να είναι λίγο πιο υδαρής μέσα η κρέμα μας, να το ψήσουμε 27, 28, 29, δηλαδή λίγο λιγότερο από τα 30. Αν θέλουμε να είναι πιο συμπαγής, το αφήνουμε περίπου στα 35. Εδώ, αυτή η υφή, η οποία βέβαια έχει κρυώσει τώρα, την οποία έχω εδώ, είναι στα 31 λεπτά περίπου, εδώ. Η οποία είναι αρκετά μαλακιά. Τη βλέπουμε εδώ, την κάνει γκουμ γκουμ μπουμ. Και τώρα, αφού τελείωσα τη συνταγή. Α, βέβαια, φυσικά. Ωραίο, ε. Και εγώ θέλω. Αυτή πραγματικά είναι εγώ θέλω. Επική συνταγή. Θες να σου βάλω ένα κομματάκι. Δεν γίνεται τώρα. Λοιπόν, αυτή ήταν η συνταγή με αγάπη από το Σαν Σεμπαστιάν στο Σιμπαλιά του Κούκου. Λάμπρος Βακιάρος.